σημερινής μέρας αλλά και το προηγούμενο διάστημα έχουμε αντιληφθεί τη σημασία που έχει το έργο για την περιοχή της Λακωνίας. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το έργο αυτό όχι μόνο να γίνει όπως πρέπει να γίνει, αλλά να γίνει και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δυνατά να σας αναμασχεθεί. Ναι, λέω να γίνει και σε σύντομο χρονικό διάστημα το έργο, ώστε να αρχίσει η κατασκευή, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα έργο που η περιοχή το έχει ανάγκη. Το έχει ανάγκη, βέβαια. Και επειδή το χρονικό διάστημα της μελέτης δεν είναι μικρό, θα προσπαθήσουμε κατά το δυνατόν να το συντήξουμε ώστε να μειωθεί και ο τελικός χρόνος παραλαβής του. Η μελέτη που περίπου κυμαίνεται χρονικά. Η μελέτη αυτή τέλος του 2010. Έχει αναγνωρίζοντας το 2010. Α, κοντά δηλαδή, δεν είναι τόσο μακριά. Και μέσα σε αυτά προφανώς θα έχουν εκδοθεί και περιβαλλοντικοί όροι. Μαζί και βασική προπόθεση. Βέβαια, γιατί τώρα δεν εγκρίνεται κανένα έργο χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών. Και η διαχειριστική μελέτη που είπε ο κ. Ανδρικόπουλος, προφανώς είναι απέτηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Βέβαια. Αυτό είναι, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που ανέφερε ο κ. Ανδρικόπουλος, προκύπτει από τη σύμβαση με τη μελετική ομάδα. Χωρίς αυτό το σημείο θα καταβάλουμε προσπάθεια να γίνει νωρίτερα. Να το ξερυκνώσουμε το διάστημα προφανώς. Φυσικά. Αυτό είναι κατανοητό. Επίσης ήθελα να τονίσω σε θέμα τεχνικά ότι με το φράγμα, λίγο πιο δυνατά σας παρακαλώ. Με το φράγμα αυτό επιτυγχάνεται και η αντιπλημμυρική προστασία της κατάτη περιοχής, διότι πλέον έχοντας το φράγμα σαν ανάσχεση, σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων το κατάτημα της Κελεφίνας και του Ευρώτα δεν θα δέχεται μεγάλες σημαντικές απορρές με προβλήματα δεξιά και αριστερά στις όχθες, στις παρόχθες περιοχές. Και θεωρώ ότι όταν θα υλοποιηθεί αυτό το έργο θα υπάρξει δυνατότητα με ήπιες επεμβάσεις να αναπτυχθεί και ο αγροτουρισμός. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για σε άλλες περιοχές, βεβαίως. Σε άλλες περιοχές έχει δείξει ότι μετά την κατασκευή φράγματος γίνεται πόλος έλξης πολλών. Και μέσα στη μελέτη προβλέπεται και ο δρόμος ο περιφερειακός της Γυμνοδεξαμενής. Οπότε είναι ένα προσεγγίσιμος. Οπότε εκεί μπορούμε να εντάξουμε και, και παρεμφερείς. Διάφορες δραστηριότητες. Διάφορες δραστηριότητες. Παρεμφερείς, ναι. Όπως είναι και το μοναστήρι των Αγίων 40. Έχουμε δύο μοναστήρια εκεί, έτσι, αξιόλογα και γι' αυτό το λέω. Το άλλο είναι στα Βέρεια, βέβαια, πάνω. Πιστεύετε, κύριε Ανδρικόπουλε, λοιπόν, τέλος του 10 να έχουμε ολοκληρώσει την μελέτη. Κατά τη βοήθεια του κ. Νομάρχη. Ναι, καλά, αυτή είναι δεδομένη. Και όλη τη κοινωνία. Αυτό είναι να το τονίσω. Κοιτάξτε, δεν έχει δημιουργηθεί αντίδραση στην κοινωνία για αυτά καθεαυτά τα έργα. Απλώς, δεν έχει αρνητικά. Δεν έχει αρνητικά, αυτό ακριβώς. Απλώς ο καθένας, ξέρετε, εντάξει, δεν έχουν και πολλές γνώσεις. Περισσότερη ενημέρωση χρειάζεται ο κόσμος. Περισσότερη ενημέρωση, ακριβώς. Πάνω σε αυτό θα δώσουμε μεγάλη προσοχή. Σίγουρα ο μελετητής των τοπογραφικών εργασιών θα κτηματογραφήσει. Καλά, αυτά είναι μέσα στο... Όχι, θα τηρηθεί δηλαδή και η διαδικασία της απαλωτής. Θα είναι και ένα έργο υψηλής αισθητικής, δηλαδή δεν είναι δευτερεύον αυτό, αλλά πρέπει να το πούμε ότι είναι και ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει την αισθητική της. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα το βλέπει αυτό το έργο θα εντυπωσιάζεται από την παρουσία του στην περιοχή της. Πάνω σε αυτό, αν μετρήσουμε στο χάρτη, θα δούμε ότι γύρω στα 3,5 με 4 χιλιόμετρα θα είναι η απόσταση από τη στέψη του φράγματος μέχρι το τελευταίο. Η έκταση που θα καλύπτει. Ναι, κάποια διάσταση. Κατάλαβα, δεν αναφερόμεθα τώρα σε εκτάσεις, αλλά όχι, τι έκταση θα καλύπτει το φράγμα. Ότι δεν θα είναι κάποια μικρή λακκουβίτσα. Ναι, το κατάλαβα. Το μήκος του φράγματος θα είναι τουλάχιστον 3,5 χιλιόμετρα. Του φράγματος. Δηλαδή μια μακρινή απόσταση αυτού του καθρέφτη που λέμε. Θα είναι ένα έργο μεγάλης κλίμακας δηλαδή. Ακριβώς. Οπότε και αυτό θα είναι καλό και για τους κατοίκους της γύρω περιοχής. Αυτό λέμε, ότι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν πλέον. Τουριστικής ανάπτυξης, αυτό εννοούμε. Έτσι είναι. Ένα είδος θεματικού τουρισμού. Θεματικός τουρισμός και όχι μόνο. Ακριβώς, νομίζω ότι δημιουργούνται πολλές δυνατότητες αυτό το έργο. Βέβαια, είναι για την άρδευση, είναι για την εξοικονόμηση της πατάλης του νερού. Είναι, όπως σας είπα, να ενισχύσουμε τις πηγές που σήμερα έχουν προβλήματα εφαλμήρωσης και αν δεν το κάνουμε σε λίγο εφαλμήρωση θα είναι ακόμη πιο έντονη, αλλά κυρίως ότι θα βοηθήσει την περιοχή αυτή να αναπτυχθεί και τουριστικά. Και βέβαια όταν λέμε
Λακεδαίμονας εννοούμε μέχρι το... μετά την παιδιά της Λακεδαίμονας, μέχρι το περίμενο το Βρονταμά. Μέχρι το Βρονταμά, μπράβο. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι, σκεφτείτε πόσοι το ΕΒ υπάρχουν σε αυτή την έκθεση. Και πόσοι το ΕΒ και πόσες γεωτρήσεις. Το σημαντικό, το χιλιάδες, χιλιάδες γεωτρήσεις. Έτσι. Επίσης σταματήσουν να λειτουργούν. Υπάρχει καταγραφή βέβαια για αυτά τα θέματα, σίγουρα, οπότε οι υπηρεσίες θα ασχοληθούν πλέον περισσότερο. Για να πούμε τι είναι εκείνο το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει ακόμα περισσότερο το έργο από πλευράς χρονοτριβής, δηλαδή αντί να πάμε στο τέλος του 10, να πάμε στα μέσα του 10. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσω. Είναι μια διαδικασία που αν οι υπηρεσίες απαντούν αμέσως στην πρακτική ομάδα στα ερωτήματα που δέχονται, τις εγκρίσεις πρέπει να γίνουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς οπωσδήποτε είμαστε υποχρεωμένοι να απαντούμε αμέσως. Και πιστεύω και ο διευθυντής μελετών, ο κ. Δανός, όπως το ίδιο θα κάνει. Οπότε να μικρύνει το χρονικό διάστημα. Στίχημά μας, κύριε Φελούρη, είναι το 2013 να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Τα χρήματα είναι. Σίγουρα. Φτάνουμε τώρα σε εκείνο το σημείο. Το οικονομικό. Είναι σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν κλειδώσει τα τρία έργα. Κουμπόσανε. Το ογού μεταφοράς νερού, το φράγμα της Κιλαφίνας, το κλειστό κύκλωμα, το Εύτερνάσο, είναι εξασφαλισμένα. Είναι έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαρτατζής του Υπουργείου. Υπάρχει περίπτωση τώρα να μιλήσουμε και στην πολιτική πραγματικότητα. Γιατί τώρα θα έχουμε εκλογές. Για τον ΑΒ λόγο, εντάξει, δεν ξέρουμε ποιος θα εκλεγεί, ποια παράταξη, ποιο κόμμα θα αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Υπάρχει περίπτωση, αν αλλάξουν οι κομματικοί συσχετισμοί, να αφαιρέσουν και το έργο. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς, όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι έργα τα οποία έχουν ενταχθεί πλέον στο Αλέξανδρος Μπαρτατζής και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενταχθούν. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σοβαρό λόγο, δηλαδή. Σοβαρό λόγο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εκτό αν έρθει κάποιο άλλο. Αυτό σα ρωτώ, όχι για μένα, για του τηλεθεατέ. Δεν αποκλείεται βέβαια. Κάποιο άλλο υπουργό να θέλει να κάνει αναδιανομή του πακέτου. Που δεν νομίζω το κάνει, διότι οι μελέτε όπω είναι σε εξέλιξη. Το άλλο έργο είναι. Έχει υπογραφεί η σύμβαση. Ακριβώς, έχει υπογραφεί η σύμβαση. Οι μελέτε είναι σε εξέλιξη, οπότε δεν μπορεί αυτό το πράγμα να ανατραπεί. Ακριβώς. Γι' αυτό το ρωτώ, για να υπάρχει καλύτερη αντίληψη των τηλεθεατών γύρω από την υλοποίηση του έργου. Λογικό. Είπαμε, είχαμε πονιέρες μέρες και πρέπει να ανταστηριζόμαστε. Τι να κάνουμε. Μας έχουν κάνει οι νόμοι και οι διατάξεις και το ένα και το άλλο. Πάντοτε έχουμε πικρά πείρα παρελθόντος από διάφορα θέματα που έχουν προκύψει και έχουν αλλάξει κάποιες διαδικασίες. Δεν λέω για τώρα, για τούτα εδώ, αλλά μιλάω γενικά, σαν Ελλάδα. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Τι να κάνουμε, κύριε Νομάρχα. Λογικό. Τα ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα. Λογικό. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, εσείς έχετε και την εμπειρία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού πάρα πολλά χρόνια και έτσι έχετε γνώση των φραγμάτων και των... και τα σκαλοπάτια που πρέπει να ανέβει και να κατέβει κάποιος. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάτι να ρωτήσετε, κύριε Φελούρη, να κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά του έργου. Ναι. Για όσους το έχουν καταλάβει. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, το φράγμα αναπτύσσεται, αν πάρουμε σε ένα σταθερό σημείο τη γέφυρα Μπέλεϊ στον δρόμο των Βραστένων, το φράγμα τοποθετείται γύρω στα 2 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά. Ναι. Όπως είπα να αναφέρει και προηγουμένως, μεταξύ, θα έλεγα, του κέντρου της απόστασης, Ελασίας και Βασαρά. Η απόσταση του φράγματος από την εκβολή της Κελεφίνας στον Ευρώντα είναι 8 χιλιόμετρα. Με υψομετρική διαφορά 510-520 χιλιόμετρα. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι μελλοντικά... 520 χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα. Πήγαμε στο φεγγάρι. Λοιπόν, πράγμα το οποίο σημαίνει, όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη ψημετρική διαφορά, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παραγωγή ενέργειας. Είναι κάτι που είναι μελλοντικά. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει μελλοντικά. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε, γιατί είναι έργο που, όπως είπαμε, είναι ενταγμένο στο Αλέξανδρος Μπαρτατζής και δεν επιτρέπει τέτοιες δράσεις.
Λοιπόν, πότε κερδίζουμε αυτό και το άλλο βήμα είναι αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Το υδροηλεκτρικό. Ναι. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτό που ανέφερε η προμελέτη ήταν 15 εκατομμύρια.